Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2016. Παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων του Attica TV για την τοπική αυτοδιοίκηση. Με πυροτεχνήματα και ευχές για μια καλύτερη χρονιά υποδέχτηκε η Αθήνα το 2016. Η πρωτοχρονιάτικη γιορτή στήθηκε κάτω από την Ακρόπολη με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα. Μήνυμα ενότητας και αισιοδοξίας έστειλε ο Δήμαρχος Αθηνών Γιώργος Καμίνης, υποδεχόμενος μαζί με πλήθος κόσμου το νέο έτος. Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ για να υποδεχθούμε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία και ελπίδα. Μαζί στα δύσκολα, μαζί όμως και στη γιορτή. Εδώ λοιπόν και πάλι στο Θησίο, στον ιστορικό τόπο συνάντησης των πολιτών, του Δήμου, της Αθήνας, των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης μας, μιας ιστορικής και παραδοσιακά φιλόξενης ευρωπαϊκής πρωτεύουσας. Είμαστε εδώ ενωμένοι, δίπλα σε όσους μας χρειάζονται, γιατί είναι ισχυρότερα, πιο δυνατά όσα μας ενώνουν από εκείνα που μας χωρίζουν. Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Στεκόμαστε όρθιοι στις θύελλες, γιατί έχουμε ένας τον άλλον. Βοηθάμε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από εμάς. Έχουμε κερδίσει το δικαίωμα στο όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον. Η σημερινή είναι βραδιά συμβολική, βραδιά γιορτής, μαζί με τους εξαιρετικούς καλλιτέχνες που είναι στη παρέα μας. Χορεύουμε, τραγουδάμε, υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με χαμόγελα και εμπιστοσύνη. Ο χρόνος λοιπόν μετράει αντίστροφα. Πάμε! Καλή χρονιά! Καλή χρονιά! Θα παραμείνουμε στο Δήμο της Αθήνας και τον Γιώργο Καμίνη, ο οποίος ανήμερα την πρωτοχρονιά επισκέφτηκε μαζί με τις δύο κόρες του το γεύμα αλληλεγγύης που προσέφερε το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων στο κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο του ΡΟΥΦ. Ήρθα να ευχηθώ καλή χρονιά στους συμπολίτες μου που το χρειάζονται περισσότερο από τον καθένα. Στις κοινωνικές δομές του Δήμου Αθηναίων στηρίζονται σήμερα περίπου 25.000 άνθρωποι και όσο υπάρχει κρίση, εμείς θα είμαστε δίπλα τους, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος ευχήθηκε για τον καινούριο χρόνο σε άστεγους και άπορους κατοίκους της πόλης. Στο γεύμα παρέστησαν μεταξύ άλλων η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κυρία Νέλη Παπαχελά, και αντιδήμαρχος κοινωνικής αλληλεγγύης, κυρία Μαρία Στρατηγάκη. 28 συνολικά πολίτες διανυκτέρευσαν στις δομές του Δήμου Αθηναίων για την προστασία ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού από την κακοκαιρία στους θερμενούμενους χώρους που διαθέτει. Από χθες τα μέτρα του Δήμου και των συνεργαζόμενων φορέων περιορίστηκαν σε επιτόπιες παρεμβάσεις λόγω της βελτίωσης των καιρικών συνθήκων. Κατά τις προηγούμενες ημέρες των έκτακτων μέτρων, μέσω του τετραψήφιου αριθμού 1595, κάτοικοι της Αθήνας υπέδειξαν περισσότερες από 100 περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, τις οποίες ανταποκρίθηκαν επιτόπου συνεργεία του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, καθώς και των συνεργαζόμενων φορέων και θελοντικών οργανώσεων. Πρωτοχρονιά έξω από το Υπουργείο Εργασίας έκαναν οι πενταμηνίτες όπως είχαν προειδοποιήσει. Εν τω μεταξύ, νέο κάλεσμα συντονισμού και αγώνα απευθύνει σε σωματεία και συλλόγους εργαζομένων η Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων στα Πεντάμηνα και Συμβασιούχων Αττικής. Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 6 στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας και υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι στα Πεντάμηνα έχουν κατασκηνώσει έξω από το Υπουργείο Εργασίας εδώ και περίπου 20 ημέρες. Το σπίτι μιας μονογονεϊκής οικογένειας στο Περιστέρι επισκέφτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, προσφέροντάς τους δώρα. Ο κύριος Παυλόπουλος, συνοδευόμενος από τον Δήμαρχο Περιστερίου, κύριο Ανδρέα Παχατουρίδη, επισκέφτηκε το σπίτι της μακροχρόνια άνεργης, η οποία κεφνιδιάστηκε ευχάριστα. Κρατώντας την αγκαλιά της την πεντάχρονη κόρη της, η άνεργη μητέρα υποδέχτηκε τον κύριο Παυλόπουλο και συζήτησαν για τις δυσκολίες αλλά και τον αγώνα που καταβάλει η ίδια για να ζήσει με αξιοπρέπεια η οικογένειά της. Ο κύριος Παυλόπουλος προσέφερε ηθική στήριξη και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της χώρας στη νέα χρονιά.
Στο τέλος της επίσκεψης ευχήθηκε στην οικογένεια και έβγαλε μια αναμνηστική φωτογραφία. Επισφαλής θεωρείται από δικηγόρους και δικαστές η παράταση μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου που δόθηκε με εγκύκλιο για όσους θέλουν να υπαχθούν στον νόμο Κατσαέλη. Η εγκύκλιος εκδόθηκε για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της λήξης των προθεσμιών, ωστόσο νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι ο νόμος επιβάλλει την κατάθεση όλων των δικαιολογητικών, αλλιώς η αίτηση του δανειολήπτη κινδυνεύει να απορριφθεί. Δικαστικοί και δικηγορικοί κύκλοι υπογραμμίζουν ότι το νομοθετικό πλαίσιο έχει γίνει σημαντικά αυστηρότερο και οδηγεί σε μείωση της έως τώρα παρεχόμενης προστασίας, αφού πολλοί δεν θα πληρούν τις προβλεπόμενες νέες προϋποθέσεις, ενώ επισφαλή θεωρούν και την έμεση παράταση που δόθηκε μέσω ερμηνευτικής εγκυκλίου για την προσκόμιση των δικαιολογητικών μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου. Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι η εγκύκλιος ίσως αποδειχθεί ότι δεν αρκούσε για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της λήξης των σχετικών προθεσμιών, αφού ο νόμος επιβάλλει την κατάθεση όλων των στοιχείων και δικαιολογητικών που καθιστούν ορισμένη και σαφή την αίτηση, προκειμένου να γίνει δεκτή, αλλιώς κινδυνεύουν να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Παρ' όλα αυτά, οι διατάξεις του νέου νόμου Κατσαέλη, που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους, προστατεύουν αποτελεσματικά και ως προς την πρώτη κατοικία τους πολίτες που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, διαβεβαίωσε το Υπουργείο Οικονομίας σε διευκρινιστική ανακοίνωσή του για το νέο νόμο. Η κυβέρνηση, μετά τις ουρές που παρατηρήθηκαν στα ειρηνοδικεία όλης της χώρας από πολίτες που έσπευσαν να καταθέσουν αίτηση για υπαγωγή στον ισχύοντα νόμο Κατσαέλη, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τους δανειολήπτες, υπενθυμίζει τις προβλέψεις του νέου νόμου. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού διαβεβαιώνει ότι οι νέες διατάξεις του νόμου που ισχύουν από 1η-1η του 2016 προστατεύουν αποτελεσματικά και ως προς την πρώτη κατοικία τους πολίτες που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, για τη διευκόλυνση των οποίων άλλωστε τέθηκε σε ισχύ ο συγκεκριμένος νόμος. Τις νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων που θα έχουν αναδρομική ισχύ για ένα διάστημα του 2015 πρόκειται να ανακοινώσει τις επόμενες ημέρες στο Υπουργείο Οικονομικών, εφαρμόζοντας την σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων θα εφαρμοστούν με αναδρομική ισχύ από το Μάιο του 2015. Όπως δήλωσε στο κανάλι της ΕΡΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης, οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ισχύουν για ένα διάστημα του 2016 έως ότου εφαρμοστεί το νέο σύστημα εμπορικών αξιών, το οποίο θα αντικαταστήσει το σύστημα των αντικειμενικών αξιών που έχει κλείσει τον κύκλο του. Οι αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες αναμένεται να επηρεάσουν και τα δημοτικά τέλη. Ο κ. Αλεξιάδης σημείωσε ότι οι υπηρεσίες ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις επόμενες ημέρες πρόκειται να ανακοινωθούν οι νέες τιμές. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον ένφια του 2015. Το ποσό των 106 εκατομμυρίων ευρώ σε όλους τους Δήμους της χώρας αποδίδει με απόφασή του το Υπουργείο Εσωτερικών. Το κονδύλι παρέχεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και κατά προτεραιότητα δαπανών μισοδοσίας του προσωπικού τους, καθώς επίσης και δαπανών που επιχορηγούνται με ξεχωριστές αποφάσεις έως την έκδοση αυτών εφόσον υπάρχει επιτακτική ανάγκη. Να σημειωθεί ότι η Δήμια Μαρουσίου, Πειραιός, Φιλής, Έγινας, Κορυδαλού Περάματος, Σαλαμίνας, Κερατσινίου Δραπετσόνας, Δελφών και Ορχομενού θα πάρουν τα λιγότερα χρήματα λόγω του συμψηφισμού ποσού των υπόχρεων, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις περί συμψηφισμού οφειλών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Λόγω μετάπτωσης δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων στη νέα οικονομική χρήση, πολλές, αν όχι περισσότερες υπηρεσίες, οικονομικές υπηρεσίες, συγγνώμη, των Δήμων της χώρας, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα και αύριο. Στην πλειονότητά τους, οι Δήμοι έχουν προβεί σε σχετικές ενημερώσεις του κοινού, προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των πολιτών που απευθύνονται στις οικονομικές υπηρεσίες και τα ταμεία των Δήμων. Προφανώς, οι υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες θα λειτουργήσουν κανονικά. Μόνο μέσω του διαδικτύου, μέσω των ΚΕΠ, θα παρέχονται ορισμένες υπηρεσίες του ΑΕΔ από σήμερα. Συγκεκριμένα, μια σειρά υπηρεσιών του ΑΕΔ με σημαντικότερη στην τρίμηνη ανανέωση δελτίου ανεργίας, τις αιτήσεις για τα ειδικά εποχικά βοηθήματα, τα ειδικά βοηθήματα ανεργίας και τις παροχές μητρότητας θα παρέχονται μόνο μέσω διαδικτύου με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΑΕΔ ή μέσω των ΚΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πιστοποιηθούν ως χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, παραλαμβάνοντας κλειδάριθμο από ένα κέντρο προώθησης απασχόλησης ή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς τους από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να απευθύνονται σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών, έχοντας μαζί τους τα ΦΜΙΤ, ΆΜΚΑ και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ούτε η κακοκαιρία ούτε η αλλαγή του χρόνου σταμάτησαν τις ροές των προσφύγων προς τα ελληνικά νησιά. Στη Λέσβο, ανήμερα πρωτοχρονιάς, αποβιβάστηκαν και πάλι πάνω από 1.000 άτομα. Το νησί του Βορείου Αιγαίου έχει γίνει πόλος έλξης για διεθνούς φήμης καλλιτέχνες που έχουν ευαισθητοποιηθεί από το προσφυγικό δράμα. Τελευταίο παράδειγμα, ο Κινέζος Σαΐ Γουέι Γουέι, που απίφθινε έκκληση στην διεθνή κοινότητα να βοηθήσει την Ελλάδα για να ανταπεξέλθει στο βάρος της κρίσης. Παράλληλα, ο διάσημος καλλιτέχνης που έχει ήδη στήσει ένα στούντιο στη Λέσβο ανακοίνωσε ότι θα δημιουργήσει μνημείο για τα θύματα της τραγωδίας. Εν τω μεταξύ, εθελοντές αξιοποίησαν τα χιλιάδες σωσίβια που άφησαν πίσω τους οι πρόσφυγες για να στείλουν μήνυμα ειρήνης. Είχαμε σχεδόν 2.500 σωσίβια και 60 εθελοντές και θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα για ασφαλή διέλευση στον κόσμο την πρωτοχρονιά, εξηγεί ο Παύλος, ένας από τους εθελοντές. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, πάνω από 1 εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες αναζήτησαν καταφύγιο στην Ευρώπη το 2015. Πάνω από 3.700 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, αναδεικνύοντας το 2015 στην πιο φωνική χρονιά για όσους αναζητούν άσυλο μακριά από τις χώρες τους. Πραγματικά οι αριθμοί συγκλονίζουν και να αλλάξουμε θέμα. Στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δημιουργίας Βίντεο του Green Environment Education Europe Network συμμετέχουν οι μαθητές του 2ου Γενικού Λυκείου Κεσαριανής με την περιβαλλοντική τους ομάδα. Το βίντεο μας ταξιδεύει στο μέλλον. Τα παιδιά φαντάζονται και αφηγούνται με ποιους τρόπους ο πλανήτης μας κατάφερε να σωθεί από την κλιματική αλλαγή. Το βίντεο κατάφερε να βρεθεί στην τελική δεκάδα, αξιολογούμενο από Κριτική Επιτροπή, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε δεκάδες αλλά και πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πλέον η κρίση του νικητή βρίσκεται στα χέρια ή καλύτερα στα ποντίκια των πολιτών, από τους οποίους τα παιδιά του 2ου Γενικού Λυκείου Κεσαριανής ζητούν να κάνουν ένα like στο post με τη συμμετοχή στην σελίδα του Green στο Facebook, για να καταφέρει η μοναδική εργασία που έχει επιλεγεί από την χώρα μας να βρεθεί το Φεβρουάριο στη Στοκχόλμη για να παρουσιάσει την εργασία της. Ας το απολαύσουμε. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με μαγικές εικόνες. Με ιδιαίτερα και φαντασμαγορικό τρόπο γιορτάστηκε σε όλο τον κόσμο η αλλαγή του χρόνου. Ας απολαύσουμε τις εικόνες που μας στέλνουν τα ξένα ειδησογραφικά πρακτορία. Χωρίς τα καθιερωμένα πυροτεχνήματα και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας γιορτάστηκε η έλευση του 2016 στο Παρίσι. Ένα πεντάλεπτο φαντασμαγορικό βίντεο από την αψίδα του Θριάμβου πλημμύρισε με χρώματα την πόλη του φωτός. Σύμφωνα με τη δήμαρχο της Γαλλικής Πρωτεύουσας, το Παρίσι έστειλε μήνυμα στον κόσμο ότι παραμένει όρθιο με περηφάνεια.
Περισσότεροι από 100.000 παρακολούθησαν ένα εντυπωσιακό σοου με πυροτεχνήματα στο Λονδίνο. Το θέαμα από τις όχθες του Τάμες ήταν συναρπαστικό. Στη Βρετανική πρωτεύουσα αναπτύχθηκαν χιλιάδες επιπλέον αστυνομικοί υπό τον φόβο τρομοκρατικού χτυπήματος. Τρακόντια μέτρα ασφαλείας και στο Βερολίνο. Ψηφώντας τις τρομοαπειλές, 1.000.000 άνθρωποι, ντόπιοι και επισκέπτες, γιόρτασαν τον ερχομό του 2016 μπροστά από την πύλη του Βραδεμβούργου. Η καταρακτώδης βροχή δεν στάθηκε ικανή να χαλάσει το μεγάλο πάρτι. Η Μόσχα ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που υποδέχτηκε το νέο έτος. Όταν το ρολόι έδειξε 12, βεκαλικά και πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της ρωσικής πρωτεύουσας πάνω από την κόκκινη πλατεία. Με την περίφημη κρυστάλλινη μπάλα να πέφτει και φέτος στην Times Square, υποδέχτηκε η Νέα Υόρκη το 2016. 1.000.000 άνθρωποι πλημμύρισαν τους δρόμους της Αμερικανικής Μεγαλούπολης για να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της αλλαγής του χρόνου στη Νέα Υόρκη. Περίπου 6.000 αστυνομικοί έλεγχαν εξονυχιστικά τους επισκέπτες. Φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα και στο Ρίο Ντετζανέιρο της Βραζιλίας. Περισσότερο από 2 εκατομμύρια γιόρτασαν την έλευση του 2016 στη διάσημη παραλία της Κόπα Κουμπάνα. Ακολούθησε ξεφάντωμα μέσα και έξω στο νερό. Το Σίδνεϊ τηρεί την παράδοση και υποδέχεται το 2016 με ένα φαντασμαγορικό σοου. Επί 15 λεπτά μοναδικά πυροτεχνήματα φωτίζουν τον Αυστραλιανό ουρανό, καθώς η χώρα είναι η δεύτερη μετά τη Νέα Ζηλανδία που υποδέχεται το 2016. Υπολογίζεται ότι 1.000.000 κάτοικοι και επισκέπτες βρέθηκαν στους δρόμους του Σίδνεϊ για τον εορτασμό της πρωτοχρονιάς. 108 φορές χτυπούν οι καμπάνες στην Ιαπωνία, όπως προβλέπει το έθιμο Χόγια Νοκάνε, σύμφωνα με την Ιαπωνική παράδοση, ώστε έτσι απαλλάσσονται οι πιστοί τις 108 κακές επιθυμίες του κόσμου. Τελείως διαφορετικό το κλίμα στη Βόρεια Κορέα, που υποδέχτηκε το νέο έτος με μια λυτή ανακοίνωση στην κρατική τηλεόραση. Στο Πεκίνο, η καθιερωμένη παράσταση δίπλα στην απαγορευμένη πόλη συνοδεύεται από ζωντανή μετάδοση δημοφιλούς τηλεοπτικής εκπομπής από το εθνικό στάδιο γνωστό ως Φωλιά του Πουλιού. Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στην Παγκόν της Ταϊλάνδη δεν εμπόδισαν χιλιάδες πολίτες να κατέβουν στους δρόμους για να απολαύσουν το υπέροχο θέαμα στον ποταμό Τσάο Πράγια. Καταπληκτικές οι εικόνες που μόλις παρακολουθήσαμε και εμείς σε αυτό το σημείο να περάσουμε στα πολιτιστικά νέα της ημέρας. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε τα πολιτιστικά μας νέα με μια έκθεση που διοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων. Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στην πόλη, παρουσιάζει έως αύριο την έκθεση «Χριστούγεννα στο σπίτι της Αγγελικής Χατζημιχάλη» στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης και Παράδοσης Αγγελική Χατζημιχάλη. Η καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής, διεθνώς γνωστή με την επωνυμία Αρμονία Ατενέα, και ο πολυβραβευμένος μαέστρος της Γιώργος Πέτρου φέρνουν την πρωτοχρονιάτικη Βιέννη στην Αθήνα και υπόσχονται να χαρίσουν στο κοινό τις πιο αισιόδοξες νότες για το νέο έτος, δίνοντας μια ερωταστική συναυλία απόψε στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης. Το διάσημο σύνολο σε πλήρη συμφωνική σύνθεση θα υποδεχθεί το 2016 με ένα πρόγραμμα που τιτλοφορείται «Άρωμα Βιέννης» και αποτελείται από τις ωραιότερες μουσικές σελίδες της βιενέζικης παράδοσης. Η Δήμητρα Γαλάνη επιστρέφει για δύο βραδιές, αύριο και μεθαύριο, στις 9 το βράδυ, στον Καζάρτε με την εξαιρετική μουσική παράσταση «Κρόνος», η οποία εντυπωσίασε κατά την καλοκαιρινή της περιοδία.
Τη σπουδαία ερμηνεύτρια συνοδεύει ένα κουαρτέτο αξιόλογων Ελλήνων μουσικών σε ένα ταξίδι με κεντρικό άξονα τραγούδια που έχουν γράψει οι μεγάλοι μας δημιουργοί, ποιητές και συνθέτες. Οι ενορχιστρώσεις τους αναδεικνύουν με έναν μοναδικό τρόπο τις επιρροές της ελληνικής μουσικής από την Ανατολή και τη Δύση. Ο Διονύσης Αβόπουλος και η Ελένη Βιτάλη παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα μουσικής και τραγουδιών υπό τον τίτλο «Σήκω ψυχή μου, δώσε ρεύμα». Πρόκειται για ένα θέατρο τραγουδιών με τη σφραγίδα του Διονύση Αβόπουλου. Ο τραγουδοποιός συναντά στη σκηνή την λαϊκή τραγουδίστρια Ελένη Βιτάλη, αύριο και μεθαύριο στον ιστορικό χώρο Κύτταρο. Ένα χειμωνιάτικο πρωί έφυγα από το σπίτι σαν τρελή. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Ο αέρας μου τρυπούσε το κορμί και μου ζητούσε μια απόφαση ηρωική. Η έκθεση φωτογραφίας της Ισραηλινής φωτογράφου Ντάφνα Τάλ με τίτλο «Μία διαρκής πίστη, η Ορθοδοξία στους Αγίους Τόπους» πραγματοποιείται έως τις 21 Ιανουαρίου στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Οι 40 φωτογραφίες της έκθεσης είναι δημιουργίες της καλλιτέχνηδος από τα έτη 2013 έως και 2015 και αποτυπώνουν την πλούσια κληρονομιά της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους Αγίους Τόπους. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας της με την Ελληνική και Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία. Στο Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζονται μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου έργα του Δημοσθένη Κοκκινίδη με τίτλο «Λησμονημένα ρολά στο φως». Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει 40 ζωγραφικά έργα της περίοδου 1952 έως 1974 και ανήκουν σε διαφορετικές θεματικές ενότητες του καλλιτέχνη. Το Θέατρο του Νέου Κόσμου παρουσιάζει την παράσταση «Η Ωραία του Πέραν» κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 το βράδυ. Η παράσταση είναι βασισμένη στο λαϊκό ρομάντζο του Δημήτρη Παπαδόπουλου και η σκηνοθεσία είναι της Θεοδόρας Καπράλου και του Γεώργιου Παπαγεωργίου. Κοίτα με γλυκιά μου αγάπη, κοίτα με, κοίτα. Κοίτα με, κοίτα, πρώτη μου αγάπη, σήμερα είμαι εδώ. Αυτά ήταν τα πολιτιστικά νέα της ημέρας. Από εμένα, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Και να δούμε την πρόγνωση του καιρού, μια προσφορά του weather.gr. Άνοδο της θερμοκρασίας με βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο, στα δυτικά Ηπειρωτικά, στο Ανατολικό Αιγαίο και από το απόγευμα και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας αναμένουμε την 3η-5η Ιανουαρίου. Τοπικές χιονοπτώσεις προβλέπεται να σημειωθούν μόνο σε ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κυρίως στις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς στα κεντρικά και ανατολικά Ηπειρωτικά, 2 έως 14 στη Βόρεια Ελλάδα, 7 έως 18 στη Δυτική Ελλάδα, 7 έως 17 στο Βόρειο Αιγαίο και από 11 έως 21 βαθμούς στο Κεντρικό Αιγαίο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στα ορεινά οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερα. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από τα δυτικά, νοτιοδυτικά έως 6 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Ας δούμε τώρα τι καιρό θα έχουν την Τρίτη 6 μεγάλες πόλεις. Παρακολουθήσατε το δελτίο καιρού του weather.gr. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων για την τοπική αυτοδιοίκηση. Αμέσως μετά ακολουθεί το ενημερωτικό μαγκαζίνο Live με τον Κώστα Αργυρό. Από όλους εμάς, καλό βράδυ και ευχές για ένα ευτυχισμένο 2016.